να μας πείτε τι θα γίνει με το θέμα των μεταναστών. Κύριε Χασαπόπουλο, αυτό είναι όντως μια επιπλέον πρόκληση για το σύστημα υγείας. Έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο, σε μη διαχειρίσιμο βαθμό αυτή η εισρωή. Αλλάζει λίγο και το προφίλ το επιδημιολογικό αυτών των ανθρώπων. Έρχονται αυτή την περίοδο περισσότεροι γέροντες, έγκυες γυναίκες, παιδιά, τα οποία θέλουν μια επιπλέον υγειονομική φροντίδα. Έχει καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα από ανθρωπιστικές οργανώσεις, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από εθελοντές, από κοινωνικά ιατρία, που προσπαθούν να συνδράμουν μάλλον τις δημόσιες υπηρεσίες, που ξέρετε ότι είναι υποστελεχωμένες, ιδιαίτερα στις πύλες εισόδου, στις νησιωτικές περιοχές. Αυτό το οποίο εμείς προχωρούμε είναι πρώτον να υπάρξει μια άμεση, μέσα στις επόμενες μέρες έχουμε συνοηθεί με το ΚΕΛΠΝΟ, θα ενισχυθούν οι δομές ανοιχτής φιλοξενίας στο λεκανοπέδιο, δηλαδή Ελαιώνας, Ελληνικό και Γαλάτσι, όπου σήμερα είναι πάνω από 2.000 πρόσφυγες που διαμένουν εκεί. Θα ενισχυθεί η υγειονομική παρουσία του κράτους εκεί, με επιπλέον προσλήψεις, με συμβάσεις, με μπλοκάκι δηλαδή από το ΚΕΛΠΝΟ γιατρών και νοσηλευτών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ένα δεύτερο βήμα είναι, και έχουμε εκεί εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση από ένα ευρωπαϊκό ταμείο, το ISF, να ενισχύσουμε τις μόνιμες δομές στις πύλες εισόδου, δηλαδή άρα, τις δομές και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, μάλιστα, τις δημόσιες δομές, είτε τα νοσοκομεία είτε τις δομές του παιδί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό και είναι, αν θέλετε, και μια επένδυση υγειονομική θωράκιση συνολικά αυτών των περιοχών. Και το πιο κρίσιμο είναι να ολοκληρώσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο το έχουμε φτιάξει μια ομάδα συντονισμού στο Υπουργείο, που συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ένα σοβαρό σχέδιο με βάση το οποίο θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε επιπλέον πόρους ευρωπαϊκούς. Για την κάρτα μεταναστών υπάρχει περίπτωση? Κοιτάξτε, ήδη γίνεται μια πρώτη καταγραφή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, να υπάρχει ένας προκατακτικός έλεγχος, ένα screening έλεγχος όπως λέμε, να αποτυπώνται τα προβλήματα. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι είναι ένας υγιής πληθυσμός κατά βάση αυτός. Η εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα των παιδιών από τη Συρία. Υπάρχουν προβλήματα σε άλλες μεταναστευτικές ομάδες, κυρίως από το Αφγανιστάν. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν και σε αυτό το πεδίο να υπάρξει μια σοβαρή παρέμβαση, αν και το κρίσιμο ζήτημα για αυτούς είναι να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής. Η δουλειά των κοινωνικών ιατρίων, που είναι εξαιρετική, και πραγματικά των ανθρώπων που σε εθελοντική βάση καλύπτουν αυτά τα κενά, αποδεικνύει ότι αυτό το θέμα δεν έχει αντιμετωπιστεί και είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να καλύπτουμε. Καλή δύναμη. Ένα λεπτό. Και ο Ανδρέας θα έχει. Ένα λεπτό.